Καλημέρα. Λοιπόν, φίλε μου. Καλημέρα. Ζέστη το μεσημέρι, κρύο το βράδυ. Εχθές ξεπεράσαμε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Καλά, δεν είχε και κρύο. 13-14 βαθμούς τώρα αυτή τη στιγμή στην Ανατολή. Απλώς δεν μπορεί να κοιμηθείς με ανοιχτό το παράθυρο. Ναι, βέβαια, εντάξει. Η ψυχρούλα είναι έντονη. Μείον 5 βαθμούς στον Παρνασσό στα 1800 μέτρα. Ξεπεράσαμε τους 30 βαθμούς εχθές στο Καστελόριζο και στη Ρόδο. Γύρω στους 30 εδώ στην Αττική και προς την περιοχή της Σπάρτης. Γενικά αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές στο μεσημέρι, αλλά πέφτει η θερμοκρασία το βράδυ και χρειάζεται έτσι μία προσοχή. Έτσι λοιπόν θα κυλήσει ο καιρός. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Και για σήμερα λοιπόν, Τρίτη, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε χαρακτηριστικά στους δέκτες σας, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Κάποιες τοπικές συννεφιές θα έχουμε εδώ προς τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου, χωρίς όμως φαινόμενα. Το βοριαδάκι παραμένει τόσο μέσα στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο δεν θα ξεπερνάμε τα 4 μποφόρ. Λίγο πιο ενισχυμένο ο βοριάς μέσα στο Αιγαίο θα προσεγγίζουμε τα 4 με 5 κυρίως στα κεντρικά και νοτιοανατολικά τμήματα, χωρίς όμως και εδώ να δημιουργούνται προβλήματα. Και η θερμοκρασία ξεκινάμε τώρα νωρίς το πρωί σε μονοψήφιες τιμές, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Από τους 9 βαθμούς θα φτάσουμε αργά το μεσημέρι γύρω στους 27. Στα δυτικά τμήματα ξεκινάμε γύρω στους 15 με 16, τώρα θα φτάσουμε στους 28 αργά το μεσημέρι. Στα υπόλοιπα πυρωτικά γύρω στους 10 με 12 τώρα νωρίς το πρωί μέχρι 29 με 30 αργά το μεσημέρι. Και στα νησιά μας είμαστε γύρω στους 15 με 16 για να φτάσουμε περίπου στους 28 με 29 με τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές εδώ προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο, Ρόδο, Καστελόριζο. Έχουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές αργά το μεσημέρι. Πάμε να δούμε και για την περιοχή της Αττικής. Πολύ καλός ο καιρός και σήμερα με ηλιοφάνεια. Περιορισμένη ορατότητα τώρα νωρίς το πρωί κυρίως στα πιο δυτικά τμήματα. Και αυτό βέβαια σαν πιθανότητα το δίνουμε. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις κυρίως στα ανατολικά θα προσεγγίζουν τα 4 με 5 μποφόρ. Και θερμοκρασία τώρα νωρίς το πρωί είμαστε γύρω στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Θα προσεγγίσουμε τους 29 με 30 αργά το μεσημέρι. Υπολογίστε 2 με 3 βαθμούς Κελσίου πιο κάτω θερμοκρασία τώρα νωρίς το πρωί στην Ανατολική και Βόρεια Αττική. Πάμε να δούμε για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Κάποιες τοπικές ομίχλες ίσως συναντήσουμε τώρα νωρίς το πρωί. Αργότερα θα επικρατήσει η ηλιοφάνεια. Μεταβλητών διευθύνσεων οι άνεμοι μέσα στο θερμαϊκό γύρω στα 4 μποφόρ. Και θερμοκρασία ξεκινάμε από τους 16 τώρα νωρίς το πρωί. Θα φτάσουμε γύρω στους 27 αργά το μεσημέρι με τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές προς τα δυτικότερα τμήματα του νομού. Αύριο τώρα κάποιες τοπικές βροχές ίσως έχουμε κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Χωρίς όμως κάτι το ιδιαίτερο, ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα. Τοπικές ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί στο Ιόνιο και τα επιρροτικά. Με το βουριαδάκι να παραμένει τόσο μέσα στο Ιόνιο όσο βέβαια και στο Αιγαίο, με εντάσεις που δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ. Έτσι θα κλείσει και η εβδομάδα. Με ψύχρα ή και κρύο νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια επιρροτική χώρα. Ζέστη όμως αργά το μεσημέρι και θέλει έτσι μια προσοχή στο πώς θα ντυνόμαστε, γιατί αυτό το ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος είναι αρκετά μεγάλο και ευνοούνται τα κρυολογήματα και οι ιώσεις. Μέχρι να πάμε και στην Κυριακή και να αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει ο καιρός από την άλλη εβδομάδα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Μάλλον ο καιρός θα μας τα χαλάσει την 28η. Φαίνεται ότι έρχονται διαδικασίες. Άρα η παρέλαση με βροχή. Κάπως έτσι φαίνεται, χωρίς βέβαια να είμαστε ακόμα βέβαιοι, θα το δούμε και πώς θα κλείσει η διαδικασία. Πάντως σίγουρα θα αλλάξει η κυκλοφορία εκεί προς την 28η Οκτωβρίου. Εμένα με έχει πιάσει ήδη η μέση μου, να ξέρεις. Από τι? Όταν αλλάζει ο καιρός, με πιάνει η μέση μου. Μα δεν έχει υγρασία όμως. Αλλάζει καιρός όμως. Έχουμε αυξημένη υγρασία το πρωί και το βράδυ. Εντάξει, η μέση μου δεν είναι καλύτερη. Ποτέ έξω, εντάξει, είναι καλύτερη πρόβλεψη της μέσης της Ανθής παρά του Κλεαρχού. Ευχαριστούμε, Κλεαρχέ. Επειδή η Ανθή κάνει παράπονα, δεν έχουμε κλείσει, να δούμε λίγο για το ένα θέμα που αφορά τους αγρότες. Ένα μύκητα που επηρεάζει τις ελιές. Πάμε να δούμε λοιπόν το κυκλοκόνιο. Το κυκλοκόνιο λοιπόν είναι ένας μύκητας ο οποίος προσβάλλει τις ελιές και ευνοείται η ανάπτυξή του όταν έχουμε αυξημένη υγρασία και θερμοκρασίες κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Πώς θα το καταλάβουμε ότι έχει προσβληθεί η ελιά από το κυκλοκόνιο, από αυτό λοιπόν το μύκητα? Παρατηρούμε λοιπόν εμφάνιση τεφροκαστανών κυλίδων κυρίως στην πάνω πλευρά των φυλωμάτων. Και βέβαια αυτό αναγκάζει τα φυλώματα να κυτρινίζουν και να πέφτουν όπως επίσης και τους καρπούς. Και πώς τώρα το αντιμετωπίζουμε? Αυτό τώρα γίνεται ή με το να αρχίσουμε σιγά σιγά να αραιώνουμε τα φυλώματα ώστε να αρχίσει να περνάει καλύτερα ο αέρας για να πέσει η υγρασία και να περνάει βέβαια και περισσότερο φως. Ή από την άλλη πλευρά να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν χαλκούχα σκευάσματα, ψεκασμούς με χαλκούχα λοιπόν σκευάσματα, τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και μετά από βροχή. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζεται ο μύκητας αυτός, ο οποίος ευνοείται την άνοιξη και το φθινόπωρο σε συνθήκες που βρισκόμαστε τώρα με θερμοκρασίες κοντά στους 20-23 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυξημένη σχετική υγρασία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, για το μάθημα. Κλείσαμε και με το μάθημα και πάμε λοιπόν έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Γεια σου, Κλεαρχέ μου.